Το κάστρο έχει φτιαχτεί το 1368 από την οικογένεια Βισκόντι. Παρά το ότι ονομάζεται Σφόρτσα σήμερα, γι' αυτό διότι έγινε ιδιαίτερα γνωστό το Μιλάνο κατά τη διάρκεια όπου ήταν δούκας του Μιλάνου ο Σφόρτσα. Ό,τι βλέπουμε, ό,τι θα δούμε σήμερα είναι αναστηλωμένα πολλά κομμάτια στις αρχές του 20ου αιώνα, διότι αυτό ήταν ένα κάστρο, έτσι. Υπέστη καταστροφές κατά το 16ο αιώνα, όπως για παράδειγμα ο πύργος, από ό,τι μας είπε, είχε καταστραφεί αυτός ο πύργος και ανακατασκευάστηκε στις αρχές του 20ου. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τα σύμβολα του Μιλάνου ουσιαστικά στον πύργο απάνω, όπου είναι ο Άγιος Αμβρόσιος, εκεί στο κέντρο ψηλά. Από κάτω στο άλογο βλέπετε Έντουαρντε, King Umberto. Umberto the first. Βλέπετε το βασιλιά Ουμπέρτο τον πρώτο, ο οποίος ήταν ο δεύτερος βασιλιάς μετά την ενοποίηση της Ιταλίας. Όταν ενοποιήθηκαν όλα τα δουκάτα και τα βασίλεια της Ιταλίας και έγιναν μία χώρα, αυτός ήταν ο δεύτερος βασιλιάς στη σειρά, ο οποίος πέθανε και κατά τη διάρκεια της αναστήλωσης του κάστρου. Στην αρχή το κάστρο χτίστηκε ως οχυρωματικό έργο, αλλά κατά τη διάρκεια της αναγέννησης έγινε κατοικία. Και πάρα πολλοί ξακουστοί καλλιτέχνες ζούσαν εδώ. Όπως ο Λεωνάρντο Δα Βίντσι έζησε 25 χρόνια εδώ, δουλεύοντας για την οικογένεια Σφόρτσα. Λοιπόν, οι στρογγυλοί πύργοι δεξιά και αριστερά στην αρχή ήταν φυλακές, οι φυλακές του κάστρου. Στην πορεία όμως έγιναν δεξαμενές που αποθήκευαν το νερό. Λοιπόν, οι τρύπες που βλέπετε στο τείχος, οι τετράγωνες τρύπες, δεν είναι τίποτα άλλο από σημεία όπου είχαν δοκάρια για να φτιάξουν τη σκαλοσιά για να το χτίσουν και κατά την αναστήλωση επίσης τα χρησιμοποίησανε. Okay, ωραία, τώρα ανήκει στο Δήμο του Μιλάνου και στεγάζει το κάστρο 10 μουσεία. Εμείς θα δούμε τα 5 από αυτά, γύρω στη μια ώρα και κάτι θα μας πάρει αυτό. Λοιπόν, εδώ στο Μιλάνο μου είπε ότι τους αρέσουν τα καινούρια πράγματα, αλλά δεν πετάνε τα παλιά. Και γι' αυτό τα τοποθετούν σε μουσεία, γι' αυτό έχει πάρα πολλά μουσεία η πόλη. Και αν ρίξετε μια ματιά στο τείχος από την αυτή την πλευρά κυρίως, θα δείτε κάποιες προσώψεις παλαιών σπιτιών εποχής της Ιταλικής Αναγεννήσεως, τις οποίες τις έχουν κόψει, τις έχουν ξυλώσει από τα σπίτια αυτά και τις έχουν τοποθετήσει εδώ σαν έκθεμα για να βλέπει ο κόσμος την αρχιτεκτονική. Το κομμάτι του κάστρου είναι αυτό το κομμάτι, αυτό το αριστερή πτέρυγα που βλέπουμε, όπως βλέπουμε μπροστά μας. Όπως βλέπετε, έχει χτιστεί για οχυρωματικό σκοπό, γι' αυτό δεν έχει καθόλου παράθυρα, έχει μία πύλη μονάχα. Ενώ η δεξιά πτέρυγα μπροστά μας είναι της εποχής της Ιταλικής Αναγέννησης, που χρησιμοποιούταν το μέρος σαν κατοικία και γι' αυτό έχουν ανοιχτεί αυτά τα παράθυρα. Έχει ζωγραφίσει ένα ολόκληρο δωμάτιο, το οποίο όμως στην πορεία κατά τη διάρκεια των Ναπολεόντιων πολέμων που κατέλαβε την Ιταλία ο Ναπολέων, αυτό το δωμάτιο χρησιμοποιήθηκε σαν στάβλος. Και έχει σωθεί μονάχα ένα μικρό κομμάτι από την τοιχογραφία που ζωγράφισε ο Νταβίντσι εκεί. Παντού βλέπετε το coat of arms, το έμβλημα της οικογένειας Βισκόντι. Το βλέπετε σε μορφή ασπίδας, το οποίο είναι ουσιαστικά μία οχιά, η οποία έρχεται, από ό,τι μου είπε, από την σταυροφορία. Αυτό δεν το κατάλαβα ακριβώς. Έρχεται, it's coming from the crusade. What do you mean? They used to go and make, you know... Yeah, I know the crusade, yes. They used to go there, so used the symbol during the crusade. Because the... Ωραία. Yeah, it's the symbol το χρησιμοποίησαν, λέει, κατά τις σταυροφορίες, επειδή η οικογένεια αυτή είναι πολύ σημαντική, πήρε μέρος στις σταυροφορίες και το χρησιμοποιήθηκε εκεί το έμβλημα, το οποίο χρησιμοποιούταν ως έμβλημα του Μιλάνου μέχρι τον 10ο αιώνα. Σήμερα το έμβλημα του Μιλάνου είναι ο κόκκινος σταυρός πάνω σε λευκό φόντο.